αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, θα ασχοληθούμε με τις κινητοποιήσεις, σε ρυθμούς κινητοποιήσεων εισέρχονται τόσο εργαζόμενοι όσο βέβαια και συνδικάτα, με φόντο το εργασιακό νομοσχέδιο που κακά τα ψέματα έχει ανάψει φωτιές. Πάμε στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Να σας καλησπερίσω, κύριε Βοριά. Καλησπέρα και εσάς, τους τηλεθεατές. Δυναμικές κινητοποιήσεις που περιλαμβάνουν σε επίπεδο Ηρακλείου. Κοιτάξτε, μετά από τη μεγαλειώδη πραγματικά συμμετοχή των κριτικών στην τελευταία απεργία της 16 του μήνα, την περασμένη Πέμπτη, συνεχίζουμε και εντατικοποιούμε την προσπάθεια αντίδρασης, αντίστασης σε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται και μαζί και με το νομαρχιακό παράδειγμα της ΑΔΔ, δηλαδή και δημόσιοι υπάλληλοι και στον ιδιωτικό χώρο, με ομόφωνη απόφαση να σημειώσω όλο τον παρατάξιο μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου, πήραμε την απόφαση για νέα απεργιακή κινητοποίηση και αυτή τη φορά με ένα κοινό συλλαλητήριο όλοι μαζί στην Πλατεία Ελευθερίας, έτσι ώστε την ώρα της ψήφισης του νομοσχεδίου να μας βρει στις πλατείες, αντιδρώντας σε ένα πραγματικά σκληρό νομοσχέδιο που έχετε να απορριθμίσει τις ίδιες ήδη απορριθμισμένες εργασιακές σχέσεις. Μάλιστα, οι αντιδράσεις έχουν ως επίκεντρο, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου αντιδρά πάνω σε ποια ρύθμιση, σε ποια τροποποίηση, σε ποια αλλαγή. Η ρύθμιση όσον αφορά με ατομικές συμβάσεις να ρυθμίζεται το ωράριο εργασίας. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το να πάει ένας εργοδότης έναν εργαζόμενο, ο εργαζόμενος βρίσκεται σε ευάλωτη θέση, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Μέχρι τώρα γινόταν μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τώρα θα μπορεί να γίνεται με μια συμφωνία με τον εργοδότη, που εκεί πέρα σίγουρα χάνει ο εργαζόμενος, αλλά χάνει και η συλλογικότητα και οι συλλογικές συμβάσεις. Επίσης, υπάρχει μια σειρά άλλων μέτρων, όπως η υποβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας, το γεγονός ότι επεκτείνεται σε κυριακές λειτουργία και σε άλλους κλάδους εκτός το εμπόριο. Υποβαθμίζεται η ίδια ο θεσμός της απεργίας, αυξάνοντας κατά πολύ το ποσοστό ασφαλείας, και μια σειρά άλλων μέτρων, κύριε Παναγιωτόπουλε, που πραγματικά μας βρίσκει απέναντι. Συγγνώμη, και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε παρά μόνο να αντιδράσουμε. Σε επίπεδο, είχαμε κάνει μια συζήτηση πριν από περίπου ένα μήνα αναφορικά με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας σε επίπεδο Κρήτη, σε επίπεδο Ηρακλείου. Εκφράσατε τον έντονο προβληματισμό σας βέβαια. Το σκηνικό αυτό, όσο εισερχόμαστε βέβαια και στην καλοκαιρινή περίοδο, στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου, έχει τροποποιηθεί, έχει αλλάξει? Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όταν έχει ένα νομοσχέδιο που ήδη με μελέτη, με ΑΣΕΤ, είναι ΓΕΣΕ, έχει αποδιαδεικνύεται ότι θα χαθούν πάνω από τις 20.000 θέσεις εργασίας, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, το να είστε σε μια εποχή με τέτοια ανεργία και αντί να υποχρεώνεται ιδιαίτερο κλάδος της βιομηχανικός με νέες προσλήψεις, αφού υπάρχει ανάγκη εργατόρων επιπλέον, και να γίνεται μια ρύθμιση των υπερωριών η οποία μειώνει τις προσαυξήσεις, δηλαδή οι εργαζόμενοι που κάνανε μέχρι τώρα υπερορίες θα δουλεύουν περισσότερο για τα ίδια χρήματα. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι έτσι χάνονται θέσεις εργασίας και δεν υπάρχουν αυτές οι πολιτικές. Ενθαρρυντικό είναι σήμερα ότι έγινε το Περιφερειακό Συμβούλιο που ψηφίστηκε και πέρασαν οι 19 προτάσεις, οι οποίες συμφωνηθήκαν μεταξύ των εργατικών κέντρων Κρήτης και Ρόδου, που θα βοηθήσουν και θα δώσουν ανάσες στην απασχόληση. Είναι σημαντικό το να μην μείνουμε στα χαρτιά όμως αυτές οι προτάσεις και να προχωρήσουν σε όλους. Αλλά να υλοποιηθούν και να γίνουν πράξη. Να υλοποιηθούν και να γίνουν πράξη προς όφελος της απασχόλησης και της εθνικής οικονομίας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.